Είναι χαρά μας να φιλοξενήσουμε τον κύριο Δρακόπουλο. Τι κάνετε, πρόεδρε? Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους σας. Όχι στο Θεό. Αντέχουμε. Αντέχετε. Πολύ ωραία. Το μπάσκετ, το οποίο από τη μία έχει κατεβάσει ρολά επίσημα, αλλά νομίζω οι υποχρεώσεις δεν έχουν σταματήσει να τρέχουν για όλους εσάς που ασχολείστε με το μπάσκετ και προσπαθείτε και λύσεις να δώσετε στο σήμερα και να βρείτε λύσεις για το αύριο. Οπότε πρέπει να οργανωθούμε για την επόμενη χρονιά, γιατί θα είναι μια περίεργη χρονιά. Η επόμενη χρονιά, λόγω της κατάστασης που θα βρίσκεται όλη η οικονομία γενικά, και προς Ελλάδα και στην Ευρώπη, οπότε είναι μια περίεργη χρονιά. Θα δούμε πώς θα πάει. Περίεργη, αλλά έχω την αίσθηση για τον Ηρακλή σε σχέση γενικά με τον μπάσκετ. Ο Ηρακλής ήταν φέτος από τις ομάδες που και το χάρηκε. Χάρηκε την επιστροφή του, αλλά και γενικότερα έδειξε και πράγματα. Δηλαδή, αυτό που λέμε, επανήλθε στο προσκήνιο για τον Ηρακλή, αλλά επανήλθε και το μπάσκετ για τον Ηρακλειδέα. Παίζει και αυτόν τον ρόλο του. Θα έλεγα ότι το δεύτερο είναι πιο σημαντικό. Ναι. Για μένα. Νομίζω ότι είχαμε μια καλή χρονιά, είχαμε καλή ομάδα. Δυστυχώς μας πάρα από κοροναϊό, γιατί με τις δύο προσθήκες που είχαμε κάνει, η ομάδα θα πήγαινε πολύ καλύτερα. Και θα τελείωνε τουλάχιστον μια-δυο θέσεις πιο πάνω. Τέλος, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι όταν αλλάξουμε. Πρέπει να κάνουμε μια εξίσου καλή ομάδα του χρόνου. Για να είμαστε ανταγωνιστικοί, όπως και είχαμε υποσχεθεί από την αρχή του περσινού πρωταθλήματος, ότι θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Αυτό κάναμε. Και οι ομάδες γίνει χρόνια. Χρειάζονται μια χρονιά στην Ελλάδα. Έτσι. Και άλλωστε είναι μια μεταβατική σεζόν αυτή για τον Ηρακλή. Γιατί επανήλθε μετά από πολλά χρόνια. Δεν την είχαμε. Έτσι. Πείτε μου κάτι. Λίγο πολύ ξέρουμε ποιες ομάδες είναι σε κατάσταση και να κρατάνε παίκτες και να αποφασίζουν και να διατηρούν το ρόστερ. Νομίζω ότι ο Ηρακλής είναι μία από τις ομάδες που θα αποφασίσει τουλάχιστον στο μεγαλύτερο ποσοστό ποιοι παίκτες θα διατηρηθούν στο ρόστερ και ποιοι παίκτες δεν τους θέλει και θα πάνε κάπου αλλού. Δηλαδή θα το κάνει με επιλογή. Γιατί ας πούμε ο Άρης και ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή στην πόλη μας. Δεν είναι και τόσο της επιλογής. Αναγκάζονται κάποια πράγματα να τα τρέξουν και αν μπορέσουν να τα τρέξουν. Ο Ηρακλής νομίζω ότι μπορεί να επιλέξει με ποιους θα συνεχίσει και ποιους όχι. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Θα μπλήσω για τον Ηρακλή. Ο στόχος είναι να προσπαθήσουμε να μην όλοι οι παίκτες που θέλουν να μείνουν. Πιστεύω ότι θα το κατορθώσουμε. Και αυτό είναι καλό νομίζω, γιατί η ομάδα θα είναι πιο δεμένη του χρόνου, αν έχουν μείνει ένα μεγάλο τμήμα της περσινής ομάδας, αλλά έχει μείνει. Και δεύτερον, ειδικά για τους ξένους παίκτες να παίζουν μια δεύτερη χρονιά στην ίδια πόλη, στην ίδια ομάδα, πιστεύω ότι παίζουν πολύ καλύτερα. Έχουμε κάποιον. Έχουν εξοικειωθεί με το περιβάλλον. Έχουμε κάποιον ο οποίος έχει συμβόλαιο και του χρόνου, δηλαδή είναι σίγουρος? Όχι, δεν είχαμε με κάποιον συμβόλαιο, αλλά πιστεύω ότι θα τα βρούμε και θα μείνουμε. Ναι. Και υπάρχει και μια. Εκπληκτικές προσφορές από το εξωτερικό. Πιστεύω θα μείνει. Και έχει και μια καλή βάση Ελλήνων ο Ηρακλής, έτσι. Δηλαδή Καβαδά, Ζάρας, τα υπόλοιπα έχει, παιδιά. Έχει και θα αποφασίσουμε να την διατηρήσουμε. Και νομίζω ότι μια ομάδα για να πάει καλά πρέπει να έχει καλούς Έλληνες. Ο προπονητής δεν. Σωστό. Ο προπονητής δεν κουνιέται, εκεί είναι, αμετακίνητος. Μη κουνιέται. Έχω ξαναπεί ότι ναι, βέβαια. Αρκεί να μην έρθει μια προσφορά από καμιά εξωτική χώρα. Οπότε. Αλλά πιστεύω ότι θα μείνει, δεν νομίζω ότι θα έχουμε θέμα. Έχει και πρόσβαση στις εξωτικές χώρες ο coach. Και πήρε μεγάλη στο εξωτερικό, οπότε είναι ο ιδανικός coach. Και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Οπότε είμαστε πολύ τυχαίοι που το έχουμε. Διαβατήριο έχετε? Κάναμε χειρίζει έτσι πριν από πάνω, οπότε. Έχω κάτι γνωστό στην Τούμπα, μα θέλετε, εκεί που βγαίνουν τα διαβατήρια. Γιατί είπε, βλέπω όλη η ομάδα είναι έτοιμη. Δεν κρατιέται. Έχω τον Κούση εδώ, πήγε να κάνει ένα νέο στο διαβατήριο. Τι γίνεται? Εντάξει, θα δούμε το τι κάναμε έτσι. Δεν σημαίνει ότι θα φτιάξουμε τώρα. Μπορεί να μην μας πάρουν εμάς, να καλέξω άλλες ομάδες. Εάν πάνω πήρε η Ελλάδα πάντως, πιστεύω ότι θα έχουμε το πρώτο λόγο.
εκτός από τις παιχνίες ομάδες. Δηλαδή, καλά, ότι... είναι δυνατό να μην θελήσουν μια ομάδα με 2.500 κόσμο και με τέτοιο πάθος στο γήπεδο. Πιστεύω και εγώ, νομίζω ότι θα είναι μια τρομερή εμπειρία για όλους. Τους συμφέρει και αυτούς και τον Ηρακλή φυσικά. Το να επιστρέψει στην Ευρώπη είναι πολύ σημαντικό, αλλά και για τον BCL ένα γεμάτο κατάμεστο γήπεδο με τέτοια ατμόσφαιρα, δεν τα έχουν τώρα και στη Λετωνία και στη Βουλγαρία και σε αυτά. Εντάξει. Μετράει και το όνομα της πόλης. Σωστά. Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη με τρομερή ιστορία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, οπότε θέλουν να έχουν ομάδα από τη Θεσσαλονίκη. Και αυτό που το έχουν πει και ελπίζω ότι θα ευοδοθούν οι προσπάθειες να παίξουν. Σωστά, έτσι είναι. Τώρα, σας ρώτησα ο Χρήσανθος για πολλούς, για παίκτες και τα λοιπά. Είπατε ότι τους περισσότερους, όποιους θέλετε τέλος πάντων, η ομάδα μπορεί να επιδιώξει να τους κρατήσει. Εδώ τώρα παίρνω πολλά μηνύματα εγώ για το Σούλερ, για το Χάλα, για τον Ντέιβις. Εντάξει, ο κόσμος συνδέθηκε, αγάπησε αυτά τα παιδιά. Αλλά κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και είναι ακόμα ίσως και λίγο νωρίς για Αμερικανούς, νομίζω. Είναι λίγο νωρίς, έτσι ακριβώς. Και δεύτερον, δεν ξέρουμε τι έχει στο καλό του coach. Γιατί ο coach αποφασίζει ποιοι θα μείνουν και ποιοι θα φύγουν. Εμείς σαν οπαδίπον να λέμε ότι ξέρουμε. Το θέμα είναι ο coach πώς θα σχεδιάσει την ομάδα στο καλό του. Ναι. Προφανώς, Πρόεδρε, η συμμετοχή στην Ευρώπη, η πρόθεση συμμετοχής στην Ευρώπη προϋποθέτει να βελτιωθούν κάποια πράγματα, έτσι. Και πρώτα απ' όλα έχω την εντύπωση το γηπεδικό. Το γήπεδο πέρυσι διορθώσαμε κάποια πράγματα και φέτος πάλι θα διορθώσουμε κάποια πράγματα και ίσως και πολύ περισσότερα. Βοηθούμε και λιγάκι, ναι, θα το διορθώσουμε και είναι μέσα στο στόχο αυτό, γιατί οι ομάδες δεν είναι μόνο οι παίκτες, είναι και όλη η υποδομή που είναι γύρω από τους παίκτες. Σωστά, σωστά. Και βεβαίως η συμμετοχή στην Ευρώπη προϋποθέτει και οργανωτική βελτίωση, αλλά και αγωνιστική, έτσι, και αγωνιστική. Τώρα δηλαδή ο Πύχης φέτος, ο Ηρακλής έκανε καλή ομάδα, τώρα ο κόσμος θέλει και κάτι καλύτερο. Μήπως αυτό είναι, ξέρω εγώ, ένα μπούμεραγκ, μια τροχοπέδη, έτσι, ένα στοιχείο που μπορεί να χαλάσει την όρεξη, ας πούμε, όλων. Κοιτάξτε, παίρνοντας την Ευρώπη, σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή οργάνωση, απαιτεί άλλο ρόστερ. Δηλαδή θέλει πολύ μεγαλύτερο βάθος σωστά στο ρόστερ. Σωστά. Θέλει περισσότερους παίχτες καλούς. Ναι. Αυτό είναι ένα έξοδο παραπάνω. Από την άλλη όμως, εγώ θα δω δύο θετικά πράγματα. Πρώτον, ότι ένας ξένος παίχτης έρχεται πιο εύκολο να παίξει στον Ηρακλή όταν θα ξέρει τα παίχτες στην Ευρώπη. Είναι ένα βέλεγ αυτό, γιατί μπορεί να ελπίζει ότι θα παίξει πολύ καλά, θα το δουν κάποιες μεγαλύτερες ομάδες. Έτσι, θα... έτσι, αυτό είναι αλήθεια. Υπήρχε καινούργιο συμβόλαιο την επόμενη χρονιά με περισσότερα λεφτά. Ναι. Το δεύτερο που βλέπω εγώ είναι ότι παίζοντας περισσότερα μάτς θα έχουμε τη δυνατότητα να παίζουν και οι Έλληνες παίκτες, οι δικοί μας, οι μικροί τόλες, περισσότερο χρόνο. Ναι. Για να αποκτήσουν την εμπειρία και νομίζω θα είναι τρομερό να παίζουν οι νέοι παίκτες μας σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις όταν θα είναι 18, 19, 20 χρονών. Σωστά. Το δικό μου όνειρο είναι να παίζω με τους δικούς μου παίκτες. Πόσο θα το κατορθώσουμε και σε τι ποσοστό θα το δείξει τα επόμενα χρόνια. Από το πρωί πάντως είναι εκεί. Από το πρωί είναι εκεί πάντως και κάνω σουτάκια, οπότε... Ναι, το ξέρω. Από το πρωί είναι εκεί και κάνω προπόνηση. Και ο Σούλερ κατευθείαν με το που βγήκε η ανάρτηση για την, από τα site, τα διάφορα, βγήκε η είδηση ότι ο Ηρακλής έκανε δήλωση. Ο Σούλερ κατευθείαν θετικός, like και τα λοιπά. Τον βλέπω πιο ζεστό από όλους για να μείνει. Θα έλεγα ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει τρομερή πείρα στα ευρωπαϊκά πεδαθήματα. Οπότε έτσι, γι' αυτό είναι το δεύτερο σπίτι του, γιατί έχει παίξει πολλά χρόνια. Ναι. Στο BCL. Ναι. Στο BCL έχει πολλά χρόνια, οπότε νομίζω ότι αυτό θα το απολαύσει. Έτσι. Μας ρωτάνε φίλοι να σας ρωτήσουμε, Πρόεδρε, σχετικά με την προσπάθεια για κάποιον οικονομικό συμπαίκτη, γιατί προφανώς και όλα αυτά τα έξοδα, γερός να είστε, δεν ξέρω αν μπορείτε μόνος, προφανώς και θα γίνουν κινήσεις για να βρεθούν χορηγίες, συμπαίκτες, ενισχύσεις, τέλος πάντων βοηθήματα. Κοιτάξτε, γι' αυτό έλεγα πριν ότι θα είναι μια περίεργη χρονιά. Ναι. Οι χορηγοί φέτος θα είναι πολύ πιο μαζεμένοι με πολύ λιγότερα λεφτά, οπότε έχουμε μια δύσκολη χρονιά. Ναι. Για μας
δεν θα είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα, γιατί πέρυσι στην ουσία δεν είχαμε καθόλου χορηγούς. Ναι. Ήταν η ομάδα με τους λιγότερους χορηγούς ο Ηρακλής. Οπότε σε εμάς ο αντίκτυπος θα είναι λιγότερο έντονος από ότι στους άλλους υπεύθυνους. Ναι. Ευελπιστούμε πάντως ότι μπορούμε να έχουμε κάποιους σπόνσορες, ίσως τώρα και με, αν παίξουμε και στην Ευρώπη θα είναι ακόμα ένα μεγαλύτερο δέλερ. Σίγουρα. Να έχει κάποιος να καφημιστεί στον Ηρακλή. Και ευελπιστούμε. Πάντως θα είναι δύσκολη χρονιά. Γενικά. Για όλους. Γενικά. Δηλαδή και ήδη βλέπω την ίση ομάδα που πέρυσι είχαν πολύ μεγαλύτερα μπάτζετ, τα οποία ήδη τα κατεβάζουν 30-40% κάτω. Και σε αυτό θα πρέπει να πούμε βεβαίως ότι μια ενδεχόμενη ευρωπαϊκή συμμετοχή αυτομάτως φέρνει τον Ηρακλή σε μια θέση πρεσβευτή της πόλης. Άρα και η πόλη, οι φορείς εννοώ, θα πρέπει να βοηθήσουν λίγο περισσότερο. Δήμος, περιφέρεια. Αυτό που είπατε είναι πολύ μεγάλη λέξη και πιστεύω ότι αυτό θα μας βοηθήσει αύριο σε ένα ραντεβού που έχουμε. Όπα, τι ραντεβού έχουμε αύριο. Έχουμε, έτσι. Με ποιον. Με τον περιφερειάρχη ή με τον δήμαρχο. Τι νομίζεις, κάθεται ο Δρακόπουλος. Απλά αυτή τη χρονιά η Θεσσαλονίκη θα έχει τον Ηρακλή πρεσβευτή στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και τον Άρη θα έχει, φίλε, μαζί θα πάτε. Ναι, και τον Άρη, μακάρι να μπορέσει να καταφέρει και ο Άρης. Οπότε καλό θα είναι και οι θεσμοί εδώ, ναι, να βοηθήσουν και τις ομάδες μπάσκετ. Τι πρόβλημα έχουμε να το λύσουμε τώρα, να το πούμε στο Λίμπερο να λυθεί. Τι πρόβλημα έχουμε, τι θέλετε πρόεδρε για το Ιβανόφιο, για τι πράγματα. Μπορούν θέλετε να βοηθήσουν στη βελτίωση των γηπαιδικών εγκαταστάσεων. Μπράβο, είναι υποχρεωμένοι, όχι μπορούν. Μπορούν να καλύψουν κάποια έξοδα, π.χ. διαμονή των ομάδων του εξωτερικού. Πολλά μπορούν να γίνουν. Πολλά μπορούν. Ωραία. Πολλά μπορούν να γίνουν, όντως. Πολλά μπορούν να γίνουν. Και μακάρι να παίξει ο Άρης σε άλλα μια ευχαρίστηση, διότι θα έχουμε ένα ακόμη κέρδη στη Θεσσαλονίκη, είναι sold out. Και θα είναι πολύ ωραίο. Μακάρι να βρεθούν. Σωστό, σωστό. Πρόεδρε, τώρα που είπατε για τον Άρη και λέμε και για άλλες ομάδες, και μια τελευταία ερώτηση. Με την Α1 τι γίνεται τελικά, τι βλέπετε να γίνεται? Μόνο εκεί Ευρώπη βλέπω να πέσετε. Μήπως δεν έχουμε αντιπάλους για την Α1? Ναι, η κατάσταση ακόμη είναι νωρίς. Νομίζω ότι θα είναι μια περίεργη χρονιά, όπως το είπατε, δηλαδή δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει. Έχει οριστεί να κάνετε πάλι και συμβουλίο? Όχι ακόμα. Ακόμη δεν έχει ειδοποιήσει κάποιος. Πιθανολογώ ότι θα έπρεπε να γίνει ένα συμβούλιο. Φυσικά θα έπρεπε. Ομάδες. Ναι. Και θα δούμε. Θα δούμε. Ωραία. Ο φίλος ο Νίκος λέει: χίλια χρόνια Ηρακλής. Πρόεδρε, κάνε κάτι με τον Χάνλαν. Μεγάλη καψούρα. Πω πω με τον Χάνλαν όλοι. Παιδιά, έχει και άλλους παίκτες. Θα πάρει καλύτερο, αλλά. Ακριβώς, έχει και άλλους παίκτες. Μην τρελαίνεστε. Εντάξει, ο κόσμος δένεται με παίκτες. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Χάνλαν έφυγε. Μην το λέμε τώρα τελειωμένο. Κάνε κάτι, λέει. Θα μιλήσει και μπορεί να μείνει. Γιατί να μείνει. Έτσι δεν είναι, πρόεδρε? Το μεγαλύτερο συμβόλαιο στον Ηρακλή είναι του Χάλαν. Όχι. Είναι γνώστη βασίλειο στα πώς είμαστε εμείς, οπότε έτσι δεν ξέρουμε τι θα θέλει να κάνει του χρόνου και τι είδους μπάσκετ θα παίξει του χρόνου. Ακριβώς, και μην ξεχνάμε ότι ο coach είναι ένας από τους καλύτερους στην Ευρώπη σε σκάουτινγκ παικτών και ομάδων όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν σε κορυφαίο επίπεδο σε ομάδες Ευρωλίγκας, BCL, Γερμανία, Λιθουανία κτλ. Άρα ας έχει ο κόσμος λίγη εμπιστοσύνη, γιατί ο Κατζούρης μπορεί να φέρει τετραπλάσιους Χάνλαν, λέω εγώ. Έτσι ακριβώς είναι. Θα σας πω μόνο ότι η μισή Αλβάνα παίρνει από τον Κατζούρη να το ρωτήσει τη γνώμη του για την κατάσταση της Ευρώπης. Ακριβώς. Οπότε είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε αυτόν τον άνθρωπο στην ομάδα μας. Και κικίλια μπορεί να φέρει, να ξέρετε. Μακάρι να τον φέρει. Λοιπόν. Θα τον καλέσω. Ο υπουργός είναι μπασχετικός. Και φυσικά. Μπορούμε να κάνουμε και ένα μάχη παλωμάτων. Να το καλύτερα. Με τους ρεπόρτερ. Να το βραβεύσουμε. Στο Ιβανόφιο είναι η έδρα μας. Να το βραβεύσουμε. Λοιπόν. Το Υπουργείο Υγείας. Έτσι. Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη να ευχηθούμε. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Να είστε καλά.